Η Νομαρχιακή Επιτροπή Αργολίδας του ΠΑΣΟΚ δίνει τέλος στα σενάρια που θέλουν οι υποψήφιους του ΠΑΣΟΚ τόσο στις δημοτικές όσο και στις εθνικές εκλογές. Οι υποψήφοι, τονίζεται στην ανακοίνωση, θα οριστούν την κατάλληλη στιγμή και σε πανελλαδικό επίπεδο. Τελευταία είδαν το φως δημοσιότητας διάφορα δημοσιεύματα τα οποία έκαναν λόγο για πιθανούς υποψηφίους του ΠΑΣΟΚ στις προσεχείς δημοτικές εκλογές. Για το σκοπό αυτό, η Νομαρχιακή Επιτροπή Αργολίδας Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος εξέδωσε την εξής ανακοίνωση. Το αποτέλεσμα των πρόσφατων ευρωεκλογών πιστοποίησε με τον πιο σαφή τρόπο την έτσι και αλλιώς ανωδική πορεία του ΠΑΣΟΚ στους τελευταίους 10 μήνες. Η επόμενη πρόκληση είναι οι επερχόμενες εθνικές εκλογές, όποτε αυτές γίνουν, καθώς και οι εκλογές για τοπική αυτοδιοίκηση. Η Νομαρχική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ στην Αργολίδα στοχεύει στην όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ανατροπή του πολιτικού σκηνικού στο νομό μας. Στην προσπάθεια αυτή θα ενταχθεί και η κατά το δυνατόν καλύτερη στελέχωση ισχυρών ψηφοδελτίων που θα διεκδικήσουν την νίκη τόσο στις εθνικές όσο και στις εκλογές για την νομαρχιακή και την τοπική αυτοδιοίκηση. Για να έχει αυτή η προσπάθεια το επιθυμητό αποτέλεσμα, θα πρέπει τα μέλη του κινήματος που θα στελεχώσουν αυτά τα ψηφοδέλτια να εξασφαλίζουν την αξιοπιστία, τη δυναμική και τελικά την ελπίδα που οφείλουμε να δώσουμε σε ένα λαό ταλαιπωρημένο από μια ανερμάτιστη, αναξιόπιστη και αντιλαϊκή κυβερνητική πολιτική που κρατάει τώρα εδώ και 5,5 χρόνια. Παράλληλα, η διαδικασία στελέχωσης των ψηφοδελτίων θα γίνει με τη διαφάνεια και τη σοβαρότητα που απαιτεί η λειτουργία ενός δημοκρατικού και ανοιχτού κόμματος όπως είναι το κίνημά μας. Το ΠΑΣΟΚ μέσα από τις αποφάσεις των συνεδρίων του έχει κατακτήσει αυτές τις διαδικασίες. Στην κατάλληλη χρονική στιγμή, συντονισμένα και πανελλαδικά, θα αναδείξει τους υποψηφίους του για το Κοινοβούλιο, την τοπική και την νομαρχιακή αυτοδιοίκηση. Προς το παρόν, δεν έχει ξεκινήσει η διαδικασία ανάδειξης υποψηφίων. Οι προθέσεις αρκετών στελεχών που βλέπουν το φως δημοσιότητας να είναι υποψήφιοι του κινήματος είτε για τη Βουλή, είτε για την Ομαρχία, είτε για τους Δήμους, είναι απλώς προθέσεις και τίποτε άλλο. Κανένας δεν έχει οριστεί υποψήφιος. Το ΠΑΣΟΚ σε τοπικό επίπεδο εκφράζεται συλλογικά και δημοκρατικά και είναι αντίθετο προς κάθε παλαιοκομματική νοοτροπία.